Να τα πάρουν σοβαρά ή όχι. Σπύρος Πόρος κοντά μας, να το πάρετε στα σοβαρά αυτό. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα, καλώς σας βρήκα και πάλι. Και πάλι. Σε χαρή τελευταία φορά στα Playmates. Τα Playmates, δεν σας αλλάζω εγώ συνέχεια, μην Λοιπόν, παρακολουθώ με πολύ μεγάλη προσοχή το βίντεο και τα όσα δήλωσες μέσα σχετικά με τις κριτικές επιτροπές που όλα γίνονται για την κριτική επιτροπή. Εσύ τι πιστεύεις? Αν και δεν πρέπει να απαντήσω, θα πω συμφωνώ. Δεν κρατιέμαι. Πρέπει κάποια στιγμή να βγαίνουμε για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι δεν είναι? Έχεις απόλυτο δίκιο, ναι. Εσύ το έχεις πάντως αυτό, είναι γεγονός, το έχεις αυτό. Δηλαδή, ας πούμε τώρα σκέφτομαι να σου πω μερικά πράγματα και λέω τώρα να το πω, λέω θα γελάω μετά ή θα κλαίω, ας πούμε. Για πες, ρώτα. Παιδιά, να πάμε τέτοια στιγμή, με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Έτσι, θέλω, επειδή είσαι φωτογράφος από τους πολύ πετυχημένους, έχεις κάνει πολλά πράγματα, θέλω να μιλήσεις το Photoshop και πώς η διαφορά υπάρχει. Είναι μια εικόνα η οποία έρχεται στα παιδιά και διαμορφώνουν άποψη. Λέει, εγώ πρέπει να γίνω αυτό. Είναι υπαρκτό, είναι αληθινό? Κοίταξε να δεις. Μιλάς για το Photoshop. Ναι. Λοιπόν, το Photoshop από τη στιγμή που βγήκε τη ψηφιακή φωτογραφία, ο κάθε ένας είναι εν δυνάμει φωτογράφος. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι πλέον το φως ή... Είναι το Photoshop. Δηλαδή, ο καθένας μπορεί να βγάλει μια φωτογραφία, τη βάζει στο Photoshop και της αλλάζει τα φώτα. Δηλαδή, και οι κοπέλες, μπορεί να δει μια κοπέλα στο δρόμο, όπως γίνεται συνήθως, και λες αυτή είναι που είδα στο περιοδικό και ήταν, ξέρεις, διαφορετική, εντελώς διαφορετική από ό,τι βλέπεις. Μου επιτρέπετε να ρωτήσω κάτι. Ναι, θέλω να, επειδή θα δούμε σε λίγο το βίντεο σχετικό, θέλω να σας κάνω μια παρακολούθηση και εγώ με προσοχή την τοποθέτησή σας για τα μουσικά talent shows. Από την άλλη όμως, αν θεωρήσω ότι εγώ είμαι ένας νέος που θέλω να πέσουν οι κάμερες επάνω μου για να με δουν κάποιοι που αναζητούν ταλέντα, δεν είναι λογικό να στραφώ σε αυτού του είδους τα μουσικά παιχνίδια? Με συγχωρείς, μέχρι τώρα, τόσα χρόνια δηλαδή, πριν βγουν όλα αυτά τα reality, mm-hmm. πώς γινόντουσαν οι καταστροφές, δηλαδή από σκληρή δουλειά. Και περίμενε. Γνωριμίες όμως. Όλοι μιλάνε και για τις γνωριμίες. Και για την πόρτα που θα ανοίξει. Ακριβώς. Αλλά το πράγμα έχει περάσει μόνο στις γνωριμίες πλέον. Mm-hmm. Και αυτό είναι η αλήθεια. Δηλαδή όταν βγαίνει κάποιος σε ένα reality και λένε να δουν τι ωραία φωνή που έχει, αυτό το τέλος είναι τις γνωριμίες. Ποια ωραία φωνή? Η Britney Spears έχει ωραία φωνή? Εντάξει, όμως έχει μία αποδοχή μαζική έχει ωστόσο. Απλά θέλω να πω ότι αυτά τα talent show έχουν δημιουργήσει και αστέρια στην παγκόσμια μουσική βιομηχανία. Περίμενε. Που τους έχει στηρίξει το σύστημα βεβαίως, εντάξει. Περίμενε το. Όταν έχεις 100 εκατομμύρια πληθυσμό, 300 εκατομμύρια πληθυσμό, mm-hmm. έτσι κάποιος καλλιτέχνης, σκέψει τώρα όλο αυτό το κοινό που έχει, μπορεί να κάνει πράγματα και να φτάσει να έχει μια καριέρα, ας πούμε, αξιοπρεπή. Εδώ με 10 εκατομμύρια κόσμο, με αυτό το αγοραστικό κοινό, με τόσους άνεργους, πού πάνε όλοι αυτοί? Άρα λοιπόν τα reality για εσάς είναι μόνο η προβολή της κόντρας που βλέπουμε σε κάθε Greek Idol ή στο X Factor? Μόνο για μένα. Και έχει δίκιο σε αυτό. Κοίταξε πού βρίσκονται όλοι αυτοί που έχουν περάσει τα reality. Ναι. Κοίταξε πού βρίσκονται. Δηλαδή μιλάμε εκ του αποτελέσματος. Έτσι, να μην λέμε τώρα αοριστείες και γενικά. Και μετά από τόσα χρόνια μπορεί να κάνουμε, να ζητάμε συνεντεύξεις από κυρίους, κυρίες που είχαν λάβει μέρος σε κριτικές επιτροπές, από συμμετέχοντες σπάνια. Σίγουρα. Ενώ οι κόντρες κριτικής επιτροπής μένει. Λες, ας πούμε, έχει μείνει ένας Μουρατίδης, έχει μείνει η Πικότρα, ο Θεοφάνους. Ουσιαστικά έχει γυρίσει αυτό και δεν ξέρω, τώρα φαντάζομαι συμφωνείτε κιόλας και από αυτά που είπατε στο βίντεο, ουσιαστικά έχει γυρίσει και πέφτει. Όλοι το επίκεντρο έχει γίνει τελικά η κριτική επιτροπή και ας πούμε και για τη γνωστή κόντρα του Γιώργου του Θεοφάνους και του Νίκου του Μουρατίδη, που ουσιαστικά αντί να ασχοληθούμε με τα παιδιά, ήταν κόντρα. Χαρακτηριστική κόντρα όμως, γι' αυτό μένω εγώ. Δεν μιλάω για αυτό, εγώ μιλάω για όλους τους πιο πολλούς ανθρώπους που παίρνουν μέρος σε αυτό, οι οποίοι γίνουν και καινούργοι, δηλαδή πριν είχαν τις δουλειές τους, είχαν... και τώρα έχουν βγει όλοι στο γυαλί, έτσι, και για το χρήμα και για την προβολή, και κάνουν τους δίμονες. Mm-hmm. Και εξαντλούν και όλη την αυστηρότητά τους, αυτό που είπε. Mm-hmm. Που είναι τρομερό. Οι κόντρες σας φαίνονται εσάς πραγματικές ή θεωρείτε ότι έχουν φτιαχτεί για τις ανάγκες του σοου και mm-hmm. της τηλεθέασης? Πες μου κάτι, αν δεν υπήρχαν οι κόντρες, πόσο ενδιαφέρον θα ήταν το παιχνίδι? Εγώ πιστεύω ότι αν δεν υπήρχε η κόντρα ανάμεσα στον κύριο Μουρατίδη και τον κύριο Θεοφάνους, δεν θα ήταν ενδιαφέρον. Αν δεν υπήρχε δεν η κόντρα ανάμεσα στον κύριο Ψινάκη και την κυρία Μανολίδου, πάλι δεν θα είχε ενδιαφέρον. Γιατί είδαμε, έγινε μια αλλαγή, υπήρξε. Έφυγε η Ματσίλδη Μαγκύρα, ήρθε η Ευγενία Μανολίδου. Και με τον Καπετανίδη το ίδιο. Με την κυρία Κορομιλά συνήθως ο Καπετανίδης. Και με άλλους τσακώνεται. Αλλά θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι αστεία γενικά.
Έτσι, γιατί εγώ γνωρίζω τους πιο πολλούς από τους ανθρώπους που είναι κριτές και στην πραγματική του ζωή είναι μια χαρά χαβαλέδες. Ναι. Και... αυτό είναι όμως γιατί πηγαίνουν εκεί, κύριε. Γιατί πηγαίνουν, ναι. Μερικοί έχουν παίξει έξω οικονομικά και πάνε για τα χρήματα, ό,τι μπορούν να βγάλουν. Μερικοί πάνε γιατί έχουν τη θεματοδοξία του να βγουν στο γυαλί, όπως πια, δηλαδή αυτή η μανία πια με το γυαλί και την τηλεόραση. Φωτογραφίζει τον κύριο Ψινάκη, μου φαίνεται. Γιατί παίζει το όνομά του, ο κύριος Ψινάκης, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή είναι ο πιο περιζήτητος τηλεοπτικά άνθρωπος. Δηλαδή το γνωρίσαμε ως μάνατζερ του Σάκη Ρουβά, βγήκε μπροστά από τις κάμερες και το χιούμορ του, το πιπεράτο, το καυστικό και η ατάκη σου τον έχουν μετατρέψει σε τηλεοπτική αξία. Ο Ψινάκης πρόλαβε και βγήκε και ήταν πρώτος. Δηλαδή πριν από όλους αυτούς. Και τον πάω και πολύ, πολύ πλάκα. Αλλά κοίταξε τους έναν έναν, μεμονωμένα. Θα δεις ότι... να δεις τι, τι. Να δούμε τι. Να δεις ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν κάποια άλλη δουλειά και όλοι πια θέλουν να γίνουν... αστέρες της τηλεόρασης. Μπροστά. Δηλαδή αστέρια της τηλεόρασης. Κριτή... μια που μιλάμε για τα αστέρια της τηλεόρασης, να πάμε και λίγο και στους άρθρωμα, στους παρουσιαστές, όπως η Ζέτα Μακρυπούλια. Αν την παρακολούθησες καθόλου, πώς βλέπεις την πορεία της, τι βαθμός. Ζέτα την ξέρω από μικρή και για μένα, από το να είναι ψεύτικη, καλύτερα να είναι πιο ψυχρή. Αυτό που είναι δεν κάνει να το βγάλει στον αέρα. Αυτό μου κάνει εντύπωση, ας πούμε. Η τηλεόραση. Δηλαδή η προσωπικότητα που έχει δεν μπορεί να βγει στον αέρα. Γιατί ακρότητες. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει κάτι στη μέση. Γιατί σου είπα ότι για να καθυλώσει τον θεατή πρέπει να έχει κάποια ακρότητα. Ωραία, τι ακρότητα είναι. Να είναι η Ευγενία Μανολίδου, για παράδειγμα. Ακριβώς. Ακριβώς. Κάπου εκεί θέλω να πάω. Η Ευγενία Μανολίδου κάνει ακρότητες για να καθυλώσει τον κόσμο. Εγώ, επειδή ξέρω τη μουσική παιδεία της και είναι αξιόλογη στη μέχρι τώρα καριέρα της στη μουσική, δεν νομίζω ότι αυτός ο ρόλος που έχει πάρει είναι παράλληλος, δηλαδή με την παιδεία που έχει. Δεν ταιριάζει με την παιδεία. Καθόλου. Ναι. Δηλαδή έχω εκπλαγεί, δυσάρεστα. Γιατί έχει μπει σε αυτό το trip και δεν ξέρω γιατί το έχει κάνει. Ναι. Και τώρα θα τη δούμε και σε άλλο. Ναι. Δηλαδή τη γνωρίσαμε τηλεοπτικά μέσα από ένα πολύ σκληρό reality. Το νωρό της αλήθειας, δεν ξέρω αν το έχεις παρακολουθήσει κάπου. Όχι, δεν έλειπα τότε. Έλειπες, γι' αυτό λέω. Φοβερά σκληρό reality. Μετά την είδαμε σε ρόλους στο Χορεύοντας με τα Αστέρια, μετά έκανε κριτική επιτροπή. Συζητήθηκε ότι κάποια στιγμή θα πάρει το πρωινό του Αντένα. Τώρα βρέθηκε με μια εκπομπή μαγειρική στο Μέγκα. Ωραία, σου λέω. Νομίζω ότι τους βάζουν όλους αυτό το τρίπ στην Ελλάδα, γιατί ξέρω εγώ το γυαλί σου λέω και πάλι αυτή η μανία του να βγεις και να σε βλέπουν και να έχεις, συνηθίζεις, ξέρεις, τα φώτα. Και τα αποζητάσματα. Είναι εθισμός. Άσχημος εθισμός. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, επειδή όμως, κύριε Πόρο μου, έχετε φωτογραφίσει σπουδαίες προσωπικότητες, θέλω να πάμε στο βίντεο που έχουμε ετοιμάσει σχετικά με το Photoshop, έτσι, με τις διορθώσεις που μπορείτε να κάνετε εσείς μαγικά και πολύ καλύτερα από τους ερασιτέχνες. Εγώ δεν ξέρω να χειριζόμαι με Photoshop βασικά. Και είναι επί τούτου αυτό. Δηλαδή πιστεύω ότι ο φωτογράφος πρέπει να ξέρει να κάνει Photoshop, γιατί μετά χάνεις τη φωτογραφία. Αλήθεια. Οπότε έχω άλλους. Αυτό δεν είναι. Δηλαδή τώρα που το σκέφτομαι έτσι όπως το λες, συνήθως τώρα εσύ θα κάνεις πολύ πιο προσεκτική δουλειά, θέλω να πω, από κάποιον άλλον που ξέρει να χειρίζεται το Photoshop. Και αυτό δεν πειράζει τώρα, να τη βγάλω πώς να τη βγάλω, να τελειώνω, θα το διορθώσω στο... Ακριβώς. Αυτή είναι η φιλοσοφία, φαντάζομαι. Έτσι πιστεύω, ναι. Επομένως, αν χρειαστεί να κάνεις Photoshop, τι κάνεις. Τι στέλνω σε άλλους. Έχω τους ανθρώπους που τους λέω κάτι αυτό καλά. Τέλειο. Εσύ κάνεις την καλύτερη δουλειά σαν να μην υπάρχει Photoshop. Ακριβώς, γιατί νομίζω ότι η ζωή δεν είναι ούτε τα χρήματα, ούτε γενικά αυτή η ματαιοδοξία. Είναι να δίνεις τον καλύτερο σε αυτό, να δημιουργείς πράγματα με τον καλύτερο τρόπο που μπορείς. Τέλειος. Πάμε στο βίντεο. Αλλά δεν με ρώτησε τα δαχτυλίδια μου αυτή τη φορά. Τα δαχτυλίδια, ζωή. Έχεις κάνει ολόκληρο θέμα από τότε που ανέφερες τα δαχτυλίδια. Γιατί η αλήθεια δεν έχω προσέξει να φοράει ο Κωστόπουλος, συνεχίζει να φοράει τα ίδια δαχτυλίδια. Συνεχίζει πάντως, αν θέλει, μπορεί να έρθει στο κατάστημα που έχω ανοίξει τώρα εδώ στο Κολονάκι με δαχτυλίδια. Soul Fetish, πολύ ροκ. Λέγεται Soul Fetish, οπότε. Αυτό ήταν το μυστικό. Και θα μου αρέσει, γιατί είναι και το στυλ του. Ναι, 100%. Σου πάνε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Όπως το θέλεις, έλα εδώ. Έγινε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο μου. Να περνάς τέλεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι. Καλά, Χριστίνα μου. Πολλά φιλιά. Πάμε στη διαφημίση.